ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι πολύτιμο που σας έχω. Εμείς χαιρόμαστε βέβαια, αλλά έχουμε και άλλη ευχή. Τηλέφωνο, τηλέφωνο. Θα ακούσεις. Α, τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι. Τι θα κάνουμε το βράδυ, αυτό με καίει. Πώς? Δεν έχω λάβει κάποια πρόσκληση, κάποιο mail, κάτι να με καλείς στο φαντασμαγωρικό πάρτι σου. Ποιος να είναι. Φαντασμαγωρικό πάρτι. Αλλά θα φω ακάλεστη, εγώ με ξέρει, δεν ματάω. Θα έρθεις ακάλεστη. Μήπως... αν πρόκειται να έρθεις, πρόσεξε να δω τώρα, μην κάνω καμιά γκάφα. Όχι, την έχω καταλάβει. Αν έρθεις ακάλεστη, καλό θα ήταν να φέρεις και κάτι. Δηλαδή, κάνα μαγιό, καμιά φούστα ψηλόμεση από αυτές τις ωραίες που φτιάχνεις τελευταία. Δεσποινάκι μου! Όχι! Χριστέ μου! Τόσο κοντά! Πυροβολήστε αυτό! Νομίζω ότι ήσουν ο Δέσποινα! Συγγνώμη, γιατί ακούμε καθυστέρηση. Μη! Σε κατάλαβα και είμαι κούγκι. Εσύ, σε μπέρδεψα με τη Δέσποινα. Ποια Δέσποινα? Τη Βανδύ. Και αυτή ρούχα κάνει. Άκου τώρα τη ζω. Όχι, καταρχήν με τη Δέσποινα Βανδύ είμαστε συνάδελφοι. Πες το μόνο. Κάνει ρούχα. Κάνει ρούχα. Τελευταία καλή ρούχα! Ειλικρινά μπερδεύτηκα, οι φωνές σας είναι ίδιες. Πάρα πολύ ωραία. Σύση. Μόλις κατάλαβα ότι θες το μαγιό της Δέσποινα. Όχι, Σύση, με το δικό σου γυαλό, σε παρακαλώ. Α, Χριστέ μου, διπλωματικό θα γίνει σήμερα. Πόσο ντρέπομαι, παιδιά, πραγματικά ντρέπομαι πάρα πολύ. Σου κάνουμε εκπλήξη σήμερα. Ανάψτε air condition ή πάρτε και τη Δέσποινα, βγάλετε σε δεύτερη γραμμή. Σύση μου, πάρα πολύ. Άκου τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε τη Δέσποινα σε δεύτερη γραμμή, την οποία θα αποκαλώ Σύση επί 20 λεπτά. Μόνο έτσι σώζομαι. Ειλικρινά, αγάπη μου, οι φωνές σας μοιάζουν τόσο πολύ. Δηλαδή, ρώτα τον Ντέμι Νικολαίδη. Άμα δεν μπερδευτεί και ο Ντέμι, ίδιες είσαστε οι φωνές. Μπορείς να τραγουδήσεις τη θέση της αν χρειαστεί. Για πες μας ένα λεπτό. Θα σου αποδείξω τώρα ότι δεν μοιάζουν οι φωνές μας. Ναι. Με τον εξής τρόπο. Ναι. Να ζήσεις, να καλαγείς, τρώνα μεγάλη να γίνεις με άσπρο μαλλιά. Παντού να σκορπίζω τις νιώτης το φως. Σισάκι μου. Αυτό έπρεπε να κάνω ρε παιδί μου, να τραγουδήσω από την αρχή. Να αποκλείσει το κομμάτι τραγουδίστρια. Έπρεπε να τραγουδήσεις, αλλά όπως και να έχει, σε έβλεπα και προχτές στο Γρηγόρη, σε Σταύρωνα, σε Καμάρωνα. Πόσο όμορφη είσαι, πόσο γλυκό πλάσμα είσαι. Και βέβαια να μην ξαναπούμε πάλι και μην ξαναευλογήσουμε και δοξάσουμε την παροιμιώδη χημεία μας, την τηλεοπτική, η οποία ήταν κεραυνοβόλος από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε εσύ και εγώ σε εκείνο το στούντιο της φωτογράφησης. Όπως ναι, ρε παιδάκι μου. Κοίταξε, εμάς μας λείπεις από... Λοιπόν, τι θα κάνουμε το βράδυ, άσε αυτά. Το βράδυ θα σε πάρω τηλέφωνο και θα σου πω πού να έρθεις, τη ώρα και τι να φέρνεις μαζί σου. Άντε, μπράβο. Εντάξει, αγάπη. Και βάλω και μαγιό τη Δέσποινα, δεν με πειράζει. Καλά, φέρε και εσύ ένα δικό σου και θα βάλω εκεί στον δρόμο επί τόπου, θα δούμε τι θα βάλουμε. Προχτές το... Να ζήσεις, κοριτσάκι μου, να είσαι πάντα χαρούμενη, γεμάτη, λαπερή. Σε ευχαριστώ. Έτσι όπως είσαι σήμερα, χαμογελαστή και χαρούμενη. Σισούλη μου, σε ευχαριστώ, το ξέρω. Και πραγματικά εύχομαι μέσα στην καρδιά μου τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ, κοριτσάκι μου, πολύ. Να χαίρεσαι τους άντρες σου όλους, μαζί και τον καθένα ξεχωριστά. Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Τελικά ήταν η Κορινθίου. Παιδιά, οι φωνές όμως ίδιες. Οι φωνές όμως ίδιες. Στα χαμηλά είναι ίδιες. Στα ψηλά λίγο εκεί μπερδεύει. Και επειδή της λέω, φέρει ένα μαγιό και γελάει, λέω, και επειδή προχτές έβλεπα. Έλαντε. Τι να πω, παιδιά, ντράπηκα. Αλλά ήταν άνθρωπος. Τουλάχιστον έτσι καταλάβατε ότι δεν είναι φτιαχτά όλα αυτά που βγάζουν στο Telegram. Είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, Σμάρο. Θέλω να πω ότι ακούγοντας τα τραγούδια σου από τους υπερταλαντούχους αγαπημένους μας εδώ. Σε ευχαριστώ. σκεφτόμουν ότι η καλύτερη ευχή που έχω να σου δώσω είναι όσο ταλέντο έχεις να είναι η ευτυχία σου, η αγάπη που θα δέχεσαι και τα χρήματα που θα βγάζεις. Ευχαριστώ. Γιατί και αν πραγματικά όλα αυτά αγγίξουν το ταλέντο σου, τότε θα είναι
απίθανα πολλά έως απέραντα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Υπέροχη ευχή. Υπέροχη ευχή. Λοιπόν, σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στον Εγώκερο, καινή πορεία τώρα που μιλάμε, μέχρι τις 11 και 10 το βράδυ που θα περάσει στον Υδροχό, θα αλλάξει ενέργεια, θα γίνει λιγάκι πιο αεράτη. Και για